Έτσι μου είναι πολύ παλιό. Το φέρανε οι παππούδες μας από την πατρίδα, από το Κωστή που ήρθανε. Και προσπαθούμε και το διατηρούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Κάθε χρόνο μαζεύεται πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει αυτό το έθιμο και συνέχεια έρχονται και περισσότεροι. Τα άτομα που κάνουν πυροβασία είναι πάντα τα ίδια ή εναλλάσσονται? Είναι οι ίδιοι, αλλά όποιος θέλει και νομίζει ότι μπορεί να μπει στη φωτιά, ακολουθάει τους αναστενάριδες. Είναι οι παλιοί οι αναστενάριδες και κοντά σε αυτούς φέτος μπαίνουν και νέα παιδιά και προσπαθούμε κάθε χρόνο και συνεχίζεται το έθιμο. Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πατήσει τα κάρβουνα? Να πιστεύει. Πιστεύεις, πες με στη φωτιά. Δεν πιστεύεις, θα καείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσα χρόνια εσείς κάνετε πυροβασία? Πάνω από 30. Πάνω από 30 χρόνια. Από 22 χρονών. Άσο που το είχαν οι παππούδες μας από την πατρίδα, αυτό το έθιμο μας το φέρανε. Και έτσι συνεχάω. Δεν αισθάνεστε στα πόδια σας κάψιμο? Όχι, δεν παίρνω τη δικιά μου τη δύναμη πρώτον. Δύναμη με δίνει ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη. Δεν έχω δύναμη, δεν θα πούμε στη φωτιά. Το έθιμο έχει καταγωγή την Βορειοανατολική Θράκη. Έχει μεταφερθεί σε μέρη της Μακεδονίας μετά την αλλαγή των πληθυσμών και είναι το πιο εντυπωσιακό έθιμο, το πιο εντυπωσιακό δρόμο της Ιστορικής Λατρείας. Τώρα η ώρα πλησιάζει, έχει αραφτεί η φωτιά, έχει γίνει η θράκα και σε λιγάκι θα έρθει ο όμιλος των αναστενάριδων με την εικόνα επικεφαλής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και όσοι λάβουν εγκάλεσμα, όπως λένε, δηλαδή όσοι πάρουν διαταγή από τον Άγιο, εντολή, αυτοί θα πυροβατήσουν. Οι άλλοι δεν μπορούν να πυροβατήσουν, διατακαούν.